Μετά από 3 χρόνια λόγω της πανδημικής κρίσης, προσέρχονται στις κάλπες οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί της Μαγνησίας για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Τοπικού Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι κάλπες αναμένεται να στηθούν την Τετάρτη 25 Μαΐου και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να ψηφίσουν από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα στα 3ο και 20ο Δημοτικά Βόλου. Είναι η πρώτη φορά που τη μέρα της εκλογικής διαδικασίας δεν θα είναι αργία και τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά. Την Παρασκευή, μάλιστα 20 Μαΐου το απόγευμα, θα γίνει και η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στο Εργατικό Κέντρο Βόλου. Κάλπες αναμένεται να στηθούν και στα 3 νησιά των Βορείων Σποράδων, ώστε να εξυπηρετηθούν οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται εκεί και διδάσκουν. Αυτή την περίοδο, πάντως, τους εκπαιδευτικούς απασχολούν πολλά θέματα. Ζήτημα αιχμής αυτό της αξιολόγησης, παράλληλα όμως και της ανάγκης για αύξηση των μισθών, λόγω της γενικότερης κοινωνικο-οικονομικής ατμόσφαιρας στην Ελλάδα. Θα στηρίξουμε το δημόσιο σχολείο, αναβαθμίζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, με μικρότερους αριθμούς μαθητών ανά τάξη, με εκπαιδευτικούς που θα πρέπει να υπάρχουν στη διάθεση για να καλύπτουν τις βραχυχρόνιες απουσίες των εκπαιδευτικών, με προβλήματα τα οποία υπήρχαν στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων λόγω της λίμωξης COVID-19, να υπάρχει μόνιμο προσωπικό καθαριότητος και να καταργηθεί αυτός ο θεσμός των τριμητών συμβασιούχων εκπαιδευτικών, γιατί θεωρείται ένας μεσαίωνας εργασιακός για την εκπαιδευτική κοινότητα. Άρα λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για τη νέα χρονιά.